Καλημέρα κύριε Πλεύρη. Καλημέρα σας. Κύριε Πλεύρη, έχω την αίσθηση ότι πέρα από το θέμα της πολιτικής προσέγγισης, πέρα από την άποψη την οποία καταθέτει πάντα με έναν τρόπο καταλυτικό, πέρα από τον επικοινωνιακό, από το επικοινωνιακό του ταλέντο, ο πρόεδρός σας καταφέρνει και κάνει και εμέσως πλέον σαφώς μαθήματα ιστορίας, έτσι. Με τον Ευρυβιάδη και με τον Θεμιστοκλή εχθές πήρε όλο το πρόκομμα της επικοινωνίας μέχρι να βγουν οι υπόλοιποι και να πούν ότι συμφώνησαν διαφωνώντας και διαφώνησαν συμφωνώντας. Τα ξέρει αυτά ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης. Αλλά δεν μας είπε ποιος ήτανε ο Θεμιστοκλής και ποιος ο Ευρυβιάδης του χθεσινού Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να είναι ο ένας και ο άλλος, γιατί ο Θεμιστοκλής και ο Ευρυβιάδης συμφώνησαν τελικά. Ναι. Άρα, σε όποιον και να βάλουμε το ρόλο, ναι, τελικά το αποτέλεσμα είναι ότι θεωρώ ότι το πολιτικό. Είπε όμως για την καρέκλα που τη βάζουν πάνω από την Ελλάδα. Αυτό ήταν καρφί από εδώ μέχρι το Προεδρικό Μέγαρο, γιατί έχω μια απόσταση τώρα από εδώ που βρίσκομαι. Αλλά για ποιον το είπε. Θα σας πω, κοιτάξτε, θεωρώ αυτή τη στιγμή, πέρα από το ποιο κόμμα ανήκουμε ή τη γραμμή εκφράζουμε, θεωρώ ότι ως πολιτικό σύστημα είμαστε για μια ακόμη φορά ανώριμο απέναντι στις εξελίξεις. Που οι εξελίξεις αυτή τη στιγμή είναι ότι η χώρα έχει τις συνέπειες ενός πολέμου, είναι σαν να έχουμε βγει από έναν πόλεμο και να έχουμε καταστραφεί, και το πολιτικό σύστημα αντί σε αυτή την κρίσιμη φάση να βάλει πέρα τις διαφορές του και να δώσει ένα μήνυμα προς τα έξω, ότι κοιτάξτε, όχι αν θέλετε αυτό το ψευδεπίγραφο της συνένεσης, ένα μήνυμα ότι εδώ έχουμε μια κοινή προσπάθεια με τις αντιφάσεις μας, με οτιδήποτε, να σώσουμε τη χώρα. Γιατί κοιτάξτε τι δεν έχουμε αντιληφθεί. Οι δανειστές στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι κάποια τραπεζικά ιδρύματα, είναι κάποιοι λαοί. Και όταν ακούω εγώ τον Ολλανδό πολιτικό που ενδεχομένως, τον Πρωθυπουργό ή τον Υπουργό Εξωτερικών, είναι κάτι που δεν μου αρέσει, γιατί λέω αυτός, γιατί μας λέει τι θα κάνουμε. Πρέπει την επόμενη στιγμή να σκεφτώ ότι αυτός ο Υπουργός ή ο Πρωθυπουργός πρέπει να πάει στο λαό του τους Ολλανδούς και να τους εξηγήσει για ποιο λόγο πρέπει να συνεχίσει να δίνει η Ολλανδία χρήματα στην Ελλάδα. Ναι, κύριε Πλεύρη, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ που σας διακόπτω. Όλα έχουν ένα όριο. Βεβαίως, δεν θα μας πει ο Ολλανδός αν θα κάνουμε ανασχηματισμό, αν θα κάνουμε εκλογές, αν δεν θα κάνουμε εκλογές, αν θα κοιμόμαστε τις 8 το βράδυ, αν θα ξυπνάμε στις 6 το πρωί, επειδή η Ελλάδα είχε οικονομικά προβλήματα και τη δάνεισε μέσα από ένα ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης. Αυτό που λέτε. Έτσι. Αλλά πρέπει να εκτιμήσουμε το γεγονός ότι και ο άλλος έχει να δώσει μια αναφορά σε έναν κόσμο. Το εκτιμάμε. Δηλαδή, αλλά τι λέω εγώ τώρα. Εγώ δεν λέω να κάνουμε μια συνένεση επειδή το ζητάνε έξω. Αυτό είναι παράλογο. Η συνένεση ή αν θέλετε η συνευθύνη που λέμε εμείς ή τέλος πάντων η συνεννόηση θα έπρεπε να γίνει χωρίς να το ζητήσει κανένας λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης. Γιατί η κατάσταση είναι τέτοια που δεν κινδυνολογούμε πια άμα λέμε θα πάρουμε, δεν θα πάρουμε τη δόση ή αν θα πάρουμε αυτή τη δόση τι θα γίνει με την επόμενη δόση. Θεωρώ λοιπόν ότι ναι, αυτό είναι σωστό που το διευκρινίζετε, μόνο που ξέρετε κάτι, δεν θα μιλήσω από την πλευρά του πολιτικού κόσμου, αρμοδιότερο σε μου είστε να πείτε εσείς βουλευτής είστε στο πολιτικό παιχνίδι μετέχετε. Ως πολίτης επιτρέψτε μου να πω, ούτε καν με το κοστούμι του δημοσιογράφου, δεν μπορεί άλλο να το ανεχθεί κανείς αυτό το σπάσιμο νεύρων. Κάθε δύο μήνες, κύριε Πλεύρη, είμαστε φάτσα με τη χρεοκοπία, διαπιστώνουμε την αποτυχία των στόχων, ζητούνται και άλλα και άλλα και άλλα και όλη αυτή η ιστορία μοιάζει με ένα βαρέλι χωρίς πάτο. Και σου λέει και ο λαός, κάτσε βράδερφε. Δεν μπορώ άλλο, δηλαδή να σου δώσω, ευχαρίστω, να στηρίξω. Δεν έχω όμως. Δεν έχω, σου δώσα το τελευταίο μου την προηγούμενη φορά. Εγώ σας λέω γιατί, κοιτάξτε, εγώ είμαι 34 ετών και θεωρώ ότι ανήκω σε αυτήν τη γενιά που δέχεται, αν θέλετε, την πρώτη μεγάλη πίεση. Δηλαδή έχει την ανασφάλεια και ξέρει ότι είναι η γενιά που σε εισαγωγικά θα κληθεί να κουβαλήσει στις πλάτες της αυτή όλη την κατάσταση. Και βλέπω άτομα που ήμασταν συμφοιτητές, που ήμασταν συμμαθητές, που έχουμε κάνει τις ίδιες σπουδές και αυτή τη στιγμή βρίσκονται πραγματικά στο φάσμα να φυτοζωούνε. Και αυτό που τους καίει είναι το εύλογο, δεν είναι η θυσία,
είναι ένα χρονοδιάγραμμα. Αν υπάρχει φως σε αυτό το πράγμα, τι διάρκεια θα έχει και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Εγώ θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Τι θεωρώ και σας το λέω για ποιο λόγο να στηρίξουμε αυτόν τον μηχανισμό. Σας το λέω ευθέως. Δεν πιστεύω ότι το πρόγραμμα αυτό μπορεί να βγει. Δεν πιστεύω ότι το χρέος αυτό μπορεί να αποπληρωθεί. Τότε πώς να στηρίξουμε κάτι το οποίο δεν... Πιστεύω, ναι. Θα σας πω τι πιστεύω. Ότι πλέον επειδή έχουν... Να βγάλουμε το καλοκαίρι. Όχι, επειδή έχουν μαζευτεί πολλές χώρες. Ναι. Θα δοθεί μια παγκόσμια λύση στο φαινόμενο. Και το θέμα είναι να είμαστε... Και να κρατηθούμε μέχρι να δοθεί λύση. Να είμαστε ζωντανοί μέχρι να δοθεί παγκόσμια λύση. Αυτό έχει μια αξία σαν, σαν σκεπτικό. Θα δεχτεί τις μεγαλύτερες συνέπειες και μετά από 6, 8, 10 μήνες, ένα χρόνο μπορεί να δοθεί μια παγκόσμια λύση και να μην έχει αυτό το κέρδος. Θα μου πείτε για ποιον είπε ο πρόεδρός σας, ο κ. Κατζαφέρης, ότι βάζει την καρέκλα του πάνω από την Ελλάδα. Ο πρόεδρος προφανώς δεν θα ερμηνεύσω εγώ περισσότερο τη δήλωση του πρόεδρου. Όχι, λέω μήπως σας το έπαιδε, όχι να το ενερμηνεύσετε. Ναι, να ερμηνεύσω και να μου το έλεγε. Δεν θα μαρτυρούσατε. Να μου το έχει πει, δεν θα μπορούσα να σας πω όμως. Κατά την άποψή σας ισχύει και για τους δύο μεγάλους αυτό. Αυτό θα σας το πω εγώ. Και ισχύει και για τους δύο μεγάλους υπό ποια έννοια. Ότι από τη μία πλευρά ο πρωθυπουργός όταν αναζητά κάτι τέτοιο εδώ και πολύ καιρό, δεν μπορεί να ανακοινώνει πρώτα το τι θα γίνει και μετά να έρχεται να πει θέλω τη βοήθεια. Δηλαδή κατά την πλευρά του Πασόκ που αναλογεί στον Παπανδρέο θα πρέπει να πει παιδιά αυτή είναι η κατάσταση, ελάτε εδώ πώς θα φτιάξουμε αυτό το μεσοπρόθεσμο και άρα θέλω όλοι να έχετε ένα κομμάτι σε αυτό και ένα λόγο για να σας δείξω ότι πραγματικά δεν θέλω μια επίφαση συνένεση. Και από την άλλη πλευρά δεν μπορεί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λέει ότι εγώ τι είχα να πω ουσιαστικά το είπα στο Ζάπιο 2, αυτή είναι η συνταγή, δεν υπάρχει τίποτα άλλο και αν θες συνένεση θα πάρεις το πρόγραμμα του Ζαπίου 2 να το κάνεις πράξη. Εκεί πέρα αν θέλετε υπάρχει αυτή η βαρύτητα. Αυτό είναι σε ερμηνεία δική σας ή ξέρετε ότι είπε αυτό. Σε ερμηνεία δική μου λέω. Να σας πω και όπως είδα και τη διαδρομή των Δελτίων Ειδήσεων, γιατί χθες ας πούμε βλέποντας το Μέγκα, τον κύριο Λικουρέτζο με τον κύριο Λοβέρδο, δεν μπόρεσα να καταλάβω τελικά ποια ήταν η διαφωνία. Γιατί από τη μία έλεγε ο κύριος Λοβέρδος ότι ναι, να πέσουν οι φορολογικοί συντελεστές, αλλά να πάμε μαζί να το διαπραγματευτούμε στην Τρόικα, και ο κύριος Λουκουρέτζος να λέει όχι, να το συμφωνήσουμε πρώτα εμείς εδώ πέρα και μετά να πάει ο πρωθυπουργός να διαπραγματευτεί στην Τρόικα. Δηλαδή έχουμε φτάσει. Χθες εγώ ξέρετε τι ήθελα, ένα πράγμα ήθελα. Ας μην υπήρχε καμία συμφωνία, να υπήρχε ένα μήνυμα ότι σε αυτήν εδώ τη γωνιά της Ευρώπης το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα ακούει τους πολίτες που βγαίνουν καθημερινά στους δρόμους, ακούει και συνειδητοποιεί την κατάσταση πως έχει και βγαίνει όχι με μια διαδικασία ξαφνικά λύσαμε τις διαφορές μας και πάμε όλοι μαζί. Πάντως προσέχω, αλλά όλοι μαζί πάμε σε μια κοινή προσπάθεια. Όση ώρα σας ακούω βλέπω ότι είσαστε είναι και στοιχείο αν θέλετε του χαρακτήρα σας όσο τον βλέπω και τον αποκωδικοποιώ στα χρόνια της πολιτικής σας δράσης κύριε Πλεύρη, ότι είστε πολύ προσεκτικός. Δεν είπατε λέξη περί οικουμενικής, προφανώς γιατί ως έγκριτος νομικός γνωρίζετε ότι η πρόταση που έκανε χθες ο κ. Καρατζαφέρης έχει ένα συνταγματικό κόλλημα. Έχει, θέλετε να πείτε, η λογική. Δεν προκύπτει η οικουμενική, μαζευτήκαμε και είπαμε πάμε να κυβερνήσουμε. Πρέπει να γίνει μια εκλογική αναμέτρηση, να μην αναδείξει αυτοδύναμη, να πάμε σε διαδικασία διερευνητικών εντελών, να κατατεθούν όλες ως άκαρπες και να υπάρξει ένα μήνυμα συμφωνίας σε ένα άλλο τρίτο πρόσωπο ανάμεσα στους ηγέτες οι οποίοι συμφωνούν. Αυτό έμαθα εγώ στο Συνταγματικό στο Πανεπιστήμιο τώρα. Η διαδικασία για να γίνει οικουμενική. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, το Σύνταγμα δεν απαγορεύει την υπάρχουσα κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό, να επιλέξει. Τι να πει, ότι διώχνω τους υπουργούς μου και παίρνω υπουργούς από τα άλλα κόμματα. Όχι. Δεν το λέει αυτό το Σύνταγμα, κύριε Πρωθυπουργέ. Όχι, δεν το απαγορεύει όμως. Δεν απαγορεύει δηλαδή αύριο το πρωί. Μα αυτή δεν είναι απλώς διασταλτική ερμηνεία, αυτό είναι άλμα. Να το πω. Να πει, βάζω εξοκοινοβουλευτικό υπουργό κάποιον ο οποίος, επειδή αρέσει και στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, ψηφίζει μετά στην κυβέρνηση αυτή και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Κύριε Πλεύρη, αυτό δεν είναι οικουμενική. Ακριβώς, αυτό είναι μια κυβέρνηση που μετέχουν και άλλοι. Να την πούμε κάπως, να συμφωνήσουμε σε ένα όνομα, ναι, αλλά δεν είναι οικουμενική. Δεν είναι οικουμενική κατά τους όρους του Συντάγματος, αλλά ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι, δηλαδή σε θεωρητική βάση υπάρχει συμφωνία σε κάποια πρόσωπα εξωκοινοβουλευτικά, μάλιστα, τα οποία αναλαμβάνουν υπουργικές θέσεις και άρα. Και ένα τελευταίο, για να
κλείσουμε, θέλω την άποψη, πάμε σε εκλογές τώρα μετά το χθεσινό. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο εγώ πιστεύω είναι ότι δεν... κάτι θα γίνει. Τι εννοώ κάτι θα γίνει? Ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε, αυτή η κυβέρνηση η οποία ζούμε, γιατί ο αντιμνημονιακός αγώνας πολλές φορές δεν έχει αναδείξει τα λάθη μιας συγκεκριμένης κυβέρνησης. Ναι. Δηλαδή δεν φταίει το μνημόνιο που η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να μαζέψει, να πατάξει τη φοροδιαφυγή. Φταίει η ίδια κυβέρνηση. Που δεν μπόρεσε να απορροφήσει το ΕΣΠΑ. Αυτό λέτε. Δεν έκανε καμία κρατικοποίηση, αποκρατικοποίηση 18 μήνες. Δεν τη φταίει κανένα μνημόνιο. Φταίει μια ανικανή κυβέρνηση. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η κυβέρνηση κάτι περίμενε. Εδώ έχει μια αντίφαση. Ανίκανη κυβέρνηση, αλλά να κάνουμε μαζί οικουμενική. Ξέρω εγώ, έχει μια δυσκολία αυτό. Ναι, γιατί προσέχετε ποια είναι. Ίσως εννοείται χωρίς τον κύριο Παπανδρέου, με τους άλλους. Προσέχετε ποια είναι η διαφορά. Ότι όταν έχουν κομμάτι της πίτας όλοι, της πίτας της κυβερνητικής, τότε δεν έχει συνένεση. Έχει συνευθύνη. Ότι εγώ είμαι εκεί μέσα και κρίνομαι σε αυτό το οποίο έχω αναλάβει, και επειδή ακριβώς κρίνομαι, μπορώ να επηρεάζω όσο μου αναλογεί βάσει της δύναμής μου και το ποσοστό διακυβέρνησης. Μπορώ να ελέγχω κακούς υπουργούς, οι οποίοι αυτή... Καλά, αυτή είναι μία ανάγνωση, κύριε Πλεύρη, γιατί είναι και η άλλη, η θυμόσια προσέγγιση... Δεν θα κάνετε τίποτα. Ναι, σαφώς. Είναι μία ανάγνωση και την συμμερίζομαι, αλλά υπάρχει και αυτό που καταλήγει στη θυμοσοφία του ελληνικού λαού και λέει ότι έτσι που είναι τα πράγματα, ούτε ψηλός ο κόρφος σου. Δεν θα ήθελα να είμαι. Επειδή είπατε για εκλογές, θεωρώ λοιπόν αυτό που δεν μπορεί να λύσει το πολιτικό σύστημα θα το λύσει ο λαός. Και ο λαός μιλά μέσω εκλογών. Μάλιστα. Και η συνένεση την οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί στα υψηλά θα την επιβάλλει ο λαός. Επιβάλλει βάση. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Πλεύρη. Καλημέρα σας.